Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας προγραμματισμένη μας συνέντευξη, παύλα συζήτηση. Και ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή αναμένει ο κύριος Αλέξης Μπρέντας. Ο κύριος Μπρέντας, φίλες και φίλοι, να προλογίσω, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ. Η ΟΚΔΕ είναι, φίλες και φίλοι, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Πρόκειται για μια μαρξιστική οργάνωση που παλεύει για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, για την νίκη της Επανάστασης, την οικοδόμηση μιας ταξικής σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Καλημέρα, κύριε Μπρέντα, από την Πρέβεζα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Μπρέντα, είμαστε 5-6 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Τι αναμένει η ΟΚΔΕ από αυτές τις ευρωεκλογές, τι αναμένει να πάρει? Να μας πείτε και τις θέσεις εντάχει και συνοπτικά. Ναι, βεβαίως. Αρχικά να συστηθούμε, είπατε κάποια πράγματα. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, είναι μια οργάνωση εργατική, κομμουνιστική, στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους επαγγελματίες πολιτικής και τα τζάκια. Στα ψηφοδέλτιά μας συμμετέχουν αποκλειστικά εργαζόμενοι, νέοι, φοιτητές, αγωνιστές του εργατικού και του φοιτητικού κινήματος. Ποιο είναι για μας το διακύβευμα αυτών των εκλογών, όπως ρωτήσατε? Είναι αρχικά να τιμωρηθεί η νοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που με τις πολιτικές της παίρνει τη φτώχεια, την εξαθλίωση, ακόμα και το θάνατο. Αρχικά με την ακρίβεια κατατρώει το λαϊκό εισόδημα. Οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στην κατοικία, με αποτέλεσμα ο μισθός να τελειώνει στα μέσα του μήνα. Προφανώς γι' αυτό δεν φταίει η διεθνή συγκυρία, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται πρώτον στην κερδοσκοπία, η οποία αφήνεται ανεξέλεγκτη, και δεύτερον στη φορολογία απέναντι στο λαϊκό εισόδημα. Δηλαδή πάνω από το 50% του μισθού μας αρπάζεται με διάφορους τρόπους για να δοθεί στο χρέος, στις τράπεζες ή σε επιδοτήσεις σε ημέτερους και φίλους της κυβέρνησης. Με λίγα λόγια, η ακρίβεια οφείλεται στα τεράστια κέρδη των καπιταλιστών και ιδιαίτερα των μεγάλων επιχειρήσεων που αυξάνονται διαρκώς. Επιπλέον είναι μια κυβέρνηση πρωταθλητής στις ιδιωτικοποιήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές που ευθύνονται για το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, για τους υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος, για τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Η διάλυση και η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας έχει οδηγήσει στους 35.000 νεκρούς στην πανδημία, που πεθαίναν, να θυμηθούμε, εκτός ΜΕΘ. Πλέον προχωράνε ένα βήμα παραπέρα με την θέσπιση των απογευματινών χειρουργείων, που σημαίνει και όλα την πλήρη εγκατάλειψη όσων δεν μπορούν να πληρώσουν. Το ίδιο έργο εξελίσσεται και στην παιδεία, που θέλει να τη μετατρέψουν σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα, όπως φάνηκε με την κατάργηση του άρθρου 16, την αντισυνταγματική που ψήφισαν τους προηγούμενους μήνες. Επιπλέον είναι μια κυβέρνηση που μας φέρνει όλο και πιο κοντά στον πόλεμο, με την όλο και μεγαλύτερη πρόσδεση στις επιδιώξεις του αμερικάνικου υπεραλισμού. Τον τόνο, αν θέλετε, τον δίνει η δήλωση του Μεϊμαράκη στην Ευρωβουλή. Ανέφερε ότι αν καλεστούμε στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Προετοιμαζόμαστε δηλαδή για πόλεμο. Η χώρα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουμε πλέον ενεργά στις πολεμικές επιχειρήσεις, δηλαδή στείλαμε φρεγάτα στην Ερυθρά. Και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, που συμβαίνει σήμερα, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή μαζί με το υπόλοιπο συνταγματικό τόξο βοηθάνε με κάθε τρόπο τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού. Έτσι, με βάσεις, με πληροφορίες, με χρηματοδότηση, με εξοπλισμούς από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Δηλαδή δίνουμε χρήματα αυτή τη στιγμή για να σκοτώνονται γυναίκες και παιδιά στην Παλαιστίνη. Κάθε ευρώ που δίνουμε στους εξοπλισμούς λείπει από την υγεία, την παιδεία και τις κοινωνικές ανάγκες. Κύριε Μπρέντα. Ναι. Μια ανωτελεία. Γιατί κάποιος να ψηφίσει ΟΚΔΕ? Ωραία.
Αυτό, νομίζω είναι σημαντικό ερώτημα αυτό. Ναι, σε αυτό θα συνέχιζα. Αρχικά έτσι δεν πρέπει να ψηφίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ένα αυξημένο ποσοστό θα της δώσει και ένα άλοθη, έτσι πως το βλέπει αυτή. Ας αναφήσουμε το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Να πούμε για την ΟΚΔΕ, κύριε Μπρέντα. Για την ΟΚΔΕ λοιπόν. Ναι. Εμείς αυτό που θεωρούμε, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Αρχικά αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν αρκούν κάποιοι παραπάνω αριστερές βουλευτές, όπως λέει το ΚΚΕ ή το ΜΕΡ25. Τέτοια καθεστώτα, όπως από αυτά που οικοδομεί ο Μητσοτάκης, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από αγώνες. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε αγώνες το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε τα ΤΕΜΠΗ, το φοιτητικό κίνημα, τις πανελλαδικές απεργίες, τον ανυποχώρητο αγώνα των εκπαιδευτικών. Αυτά όντως αποτέλεσαν τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση, παρά τις αδυναμίες τους, και κατάφεραν να στριμώξουν και να ξεμπροσιάσουν την κυβέρνηση. Η ΟΚΔΕ λοιπόν είναι μια επαναστατική δύναμη που παλεύει αυτό, για την οργάνωση των αγώνων, για την ανάπτυξή τους, με μια ενωτική πολιτική μέσα στο κίνημα και όχι με εκλογικίστικες συγκολήσεις. Δεν υποκλίνεται στη δικτατορία των αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παλεύει, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή, για την επαναστατική προοπτική, για το σοσιαλισμό, δηλαδή ένα σύστημα που θα λειτουργεί με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι για τα κέρδη μιας κούφτας καπιταλιστών. Άρα αυτό που θεωρούμε είναι ότι όντως πρέπει να αγωνιστούμε και να παλέψουμε για να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα σωτηρίας. Τι περιλαμβάνει λοιπόν το πρόγραμμα για το οποίο παλεύει η ΟΚΔΕ? Έξοδο από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αποτελεί ένα αντεργατικό στρατηγείο που τσακίζει κάθε είδους δικαίωμα, καταπιέζει τους λαούς της Ευρώπης και μας φαίνει όλο πιο κοντά στον πόλεμο. Η έξοδος από αυτή τη φυλακή αποτελεί το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να αποφασίσουμε οι ίδιοι, να ξεφύγουμε από την εποπτεία, την κυδαιμονία, τα μνημόνια, τις αλυσίδες του χρέους. Δεύτερο αίτημα είναι οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ώστε να καλύπτουν το κόστος ζωής. Πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ και να μπει ένα πλαφόν στις τιμές. Και όλο αυτό να συνοδευτεί και με μια διαγραφή των χρεών των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Πρέπει να επαναφερθούν τα συλλογικά, τα εργατικά δικαιώματα. Συλλογικές συμβάσεις για όλους που δεν υπάρχουν πουθενά αυτή τη στιγμή, και να απαγορευτούν οι απολύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε. Και να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Τώρα πίσω στο δημόσιο, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι συγκοινωνίες, οι υποδομές, οι μεγάλες επιχειρήσεις κάτω από εργατικό έλεγχο. Είναι δημόσια αγαθά, έτσι πρέπει να είναι δωρεάν. Είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας. Μάλιστα. Τώρα τίθεται και ένα ερώτημα και να σύντομα, κλείσουμε αυτό. Σύντομα, κύριε Μπρέντα, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Σύντομα, παρακαλώ. Πού θα βρούμε τα χρήματα? Από τους φουσκωμένους λογαριασμούς των πλουσίων που δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρωφόρο, βαριά φορολογία σε πλούσιους και κεφάλαιο, και από τη μονομερή διαγραφή του χρέους. Και τέλος, να σταματήσουμε την αιμορραγία των εξοπλισμών. Η ΟΚΔΕ αυτό το πρόγραμμα που είπα το παλεύει καθημερινά, και πριν τις εκλογές το πάλευε και θα το παλεύει και μετά τις εκλογές, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε σχολεία και σχολές. Γι' αυτό η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι μια χρήσιμη επιλογή για την επόμενη μέρα των αγώνων. Καλούμε λοιπόν τους εργαζομένους, τους νέους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα στις ευρωεκλογές στις 9 Ιούλη να ψηφίσουν και να στηρίξουν την ΟΚΔΕ, έτσι, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Αυτό για μας είναι έτσι το σημαντικό, να δούμε πώς θα οργανώσουμε την επόμενη μέρα. Κύριε Μπρέντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη, πλην όμως περιεκτική και ουσιαστική παρουσία σας εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μπρέντα.